Ο κύριος Γιάννης Θεοτοκάς, Δημοτικός Σύμβουλος Χαϊδαρίου και πρόεδρος στην Επιτροπή Διεκδίκησης. Κύριε Θεοτοκά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Πότσα. Να είστε καλά. Ο κύριος Στέφανος Βλαστός, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΤΑΔ, Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου. Καλημέρα, κύριε Βλαστέ. Καλή σας. Λοιπόν, θα σας παρακαλούσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας παρακαλούσα. Αν για να βγάλουμε ένα μικρό συμπέρασμα μέσα σε αυτά τα 4 λεπτά. Όχι, μην πλατιάζετε. Θα προσπαθήσω να το τρέξω για να βγάλουμε όποιο συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε. Κύριε Θεοτοκά, λέει ο κύριος Βλαστός ότι έγιναν όλα νόμιμα. Το επιβεβαίνετε ή όχι? Ναι ή όχι, όχι πολλά λόγια. Έγινε νόμιμη διαδικασία. Εμείς πιστεύουμε και γι' αυτό προσφύγαμε, ναι, ότι δεν είναι νόμο, γι' αυτό προσφύγαμε. Ναι. Και γι' αυτό έγινε δεκτή τουλάχιστον προσυζήτηση η προσφυγή μας στο Συμβούλιο Επικρατείας. Μάλιστα. Κύριε Βλαστέ. Η πλωβή τα 3-4 που τη θέλουν, εν πάση περιπτώσει, εκεί στο Χαϊδάρι, 4, ήταν πάντα Σκαραμαγκάς, ήταν πάντα δημόσιο, ήταν πάντα ναυπηγείο. Ήταν πάντα δημόσιο, πάντα υποστηρικτικό χώρο του ναυπηγείου. Κύριε Θεοτοκά, το διαψεύδετε αυτό? Όχι, αυτό τα λέει όλα. Ήταν δημόσιο, σε κάποια φάση έγινε ιδιωτικοποίηση τα τελευταία 20 χρόνια με την υπόθεση Φέρωσταλ και Σιάπα. Ναι. Τότε διαμαρτυρηθήκατε. Με συγχωρείτε για τη φωνή μου. Κύριε Θεοτοκά. Ο χώρος που ήταν πάντα υποστηρικτικός πρικοδοτήθηκε για να στηρίξει τη νέα επένδυση. Τότε διαμαρτυρηθήκατε, κύριε Θεοτοκά. Κύριε Θεοτοκά, στην 20ετία διαμαρτυρηθήκατε. Βεβαίως. Τουλάχιστον επί διαδοχικών κυβερνήσεων. Είχατε πάει και λέγατε όχι να μην γίνει, αλλά δεν έγινε και κάτι. Λαμβάναμε υποσχέσεις οι οποίες δεν ευόδωσαν. Πέραν υποσχέσεις. Και αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε. Μάλιστα. Για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Κύριε Βλαστέ, πριν ξεκινήσει η ιστορία. Δεν είμαστε κατσαπλιάδες, κύριε Πρωτοσάλτε. Υπάρχει μια τέτοια αντίληψη, κύριε Θεοτοκά. Τη συζητάμε αυτό τελώς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά όχι τώρα. Μπορώ να σας καλέσω να σας πω ότι όλα αυτή η συμπεριφορά είναι κατσαπλιάδικη, αλλά ας μην το χάσουμε χρόνο, δεν μπορώ να το κάνουμε άλλη ώρα. Αυτό λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Μην χαρακτηρίζεται και μη, γιατί αυτό με μαυρίσματα, παραλίες, όταν έχουμε καταθέσει και προτάσεις που τις γνωρίζουν οι παιδί. Κύριε Βλαστέ, πριν... Και το αγνοούν. Ναι, το αγνοούν. Εκεί θα πάω, αφήστε με, εκεί θα πάω. Ξέρω, κύριε Βλαστέ. Πριν ξεκινήσει η ιστορία και δεν τους είπατε, ελάτε εδώ ή εσείς ή το Υπουργείο Ανάπτυξης, δεν ξέρω, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να τους πει, επειδή θα κάνετε τη φασαρία, ελάτε να βρούμε μια περιοχή να την πάρετε για τη σταθμιστικά να ησυχάσετε. Γιατί δεν έγινε αυτό? Οφείλω να σας πω ότι το ιδιοκτησιακό, θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό, το ιδιοκτησιακό είναι ξεκάθαρο. Ανήκει στο ελληνικό δημόσιο και δίνει στην ιδιωτική περιουσία του ελληνικού δημοσίου. Δεύτερον, όσο αφορά την εμπρόθεσμη συζήτηση, γιατί πάντα την κάνουμε καλοπροαίρετα και εμπρόθεσμα. Καθίσαμε και συζητήσαμε με τον ίδιο τον Δήμαρχο, ο οποίος και σε δεύτερη συνάντηση που έγινε και παρουσία του υπερταμείου, δεσμεύτηκε ότι ναι, θα ήθελε κάπως να το σηκώσει πολιτικά, αλλά σε καμία περίπτωση να μην πάει σε προσφυγή. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει μια αριθμία μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου και του Δημάρχου και θεωρώ ότι πραγματικά είναι ξεκάθαρο. Ναι, μπορεί να τον στρίμωξαν. Υπάρχει ενδεχόμενο να τον στρίμωξαν, κύριε Βλαστέ, να του λένε ότι είσαι άχρηστος γιατί δεν πάρεις να πάρεις τίποτα από τα αντισταθμιστικά. Την αντίληψη αντισταθμιστικά την είχατε προτού ξεκινήσετε? Αυτό με ενδιαφέρει εμένα να καταλάβω. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε τα πάντα και μάλιστα στο πλαίσιο των αντισταθμιστικών, γιατί εμείς δεν είμαστε κυβέρνηση. Ναι. Είμαστε ένας φορέας. Όχι, δεν λέω ότι θα το κάνατε εσείς. Όχι, δεν λέω ότι έπρεπε να το κάνετε εσείς. Έπρεπε να γίνει. Έχουμε ακίνητα, κύριε Πρωτοσάλτη, που συζητούσαμε με τον Δήμαρχο, τον οποίο τον ενδιέφεραν και συζητούσαμε διάφορες λύσεις για να μπορέσει να υπάρχει επιλογή και του Δήμου. Τα διαψεύδετε ή τα επιβεβαιώνετε, κύριε Θεοτοκά, όλα αυτά? Εμείς δεν τα γνωρίζουμε επίσημα αυτά, ούτε έχουν αναφερθεί. Μου στέλνει μήνυμα, κύριε Βλαστέ. Ωραία. Κύριε Βλαστέ, μου στέλνει μήνυμα τώρα ο κύριος Τινιακός ότι αυτά είναι ψέματα, αυτά που λέει. Λοιπόν. Ορίστε. Λοιπόν, καλή τύχη, εύχομαι. Συνάντηση στο υπερταμείο. Ναι. Δεν ήταν ο κύριος Τινιακός που ήταν συνάντηση τριών ανδρών? Πότε θα εκδικαστεί η υπόθεση στο Σύμβουλο της Επικρατείας, ξέρετε, κύριε Βλαστέ? Έχει εκδικαστεί, έχουμε καταθέσει όλα τα υπομνήματα. Α, περιμένουμε την απόφαση. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Θεοτοκά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή τύχη, εύχομαι. Εμείς... Κύριε Βλαστέ, παρακαλώ, πείτε το μια κουβέντα. Ναι, κύριε Βλαστέ, καλή τύχη, εύχομαι και εσάς. Ορίστε, κύριε Θεοτοκά. Ευχαριστώ. Θα κάνουμε τα πάντα για να πετύχει. Ελπίζουμε, κύριε Πρωτοσάλτη, στην παρέμβαση του Πρωθυπουργού. Μάλιστα. Ο οποίος εκλέγεται και στην περιοχή μας, όπως
και στους υπολείπους οι οποίοι. Όχι, όχι, αφήστε τον Πρωθυπουργό απ' έξω. Όχι, όχι, όχι έτσι. Όχι τώρα έτσι. Αυτό είναι πολιτικά αντικό πλήρως, κύριε Θεοτοκά. Και εσείς ως της φιλελεύθερης παρατάξεως μέλος, όπως μου είπατε ότι είσαστε, δηλαδή κοινός Νέα Δημοκρατία, δεν θα έπρεπε να το πείτε έτσι. Τώρα αφού πήγατε στη δικαιοσύνη, θα αποφασίσει η δικαιοσύνη. Αφήστε τον Πρωθυπουργό απ' έξω. Δεν πήγατε στη δικαιοσύνη, δεν πήγατε στο Σχολείο της Επικρατείας. Μπράβο, μπράβο, ό,τι πει η δικαιοσύνη. Αυτό που ελπίζουμε είναι ότι θα μας δικαιώσει. Άλλο αυτό, θα το δούμε αυτό. Ναι, ναι, σύμφωνοι, αλλά αφήστε τον Πρωθυπουργό απ' έξω. Τώρα αφήστε το Μητσοτάκι απ' έξω. Πήγατε στη δικαιοσύνη. Κύριε Θεοτοκά, δουλειές θέλετε για την περιοχή σας? Βεβαίως θέλουμε. Πώς ακριβώς θέλετε, όσο πάτε και μπλοκάρετε τα πάντα? Είμαστε άνθρωποι της παραγωγής. Μάλιστα. Και δεν είμαστε άνθρωποι ούτε για μαυρίσματα. Καλημέρα σας. Χάρηκα πολύ. Καλή τύχη. Καλή τύχη. Καλό Πάσχα. Να είμαστε καλά. Να είμαστε καλά.